Κοίτα, ο ΠΑΟΚ είναι λίγο χειρότερος από πέρσι και ο Ολυμπιακός είναι αρκετά καλύτερος από πέρσι. Διαιτησίες, ιστορίες και μαλακίες, από ότι με τη Νέα Δημοκρατία στον ΠΑΟΚ θα λένε Τσίπρα και θα κλαίνε. Είναι δεδομένο για μένα αυτό. Ήδη, πρώτη αγωνιστική, το ΒΑΡ μίλησε. Σε μια στραβή του Ολυμπιακού με κάποια προβλήματα έτσι, βιολογικά από τους αγώνες τους Ευρωπαϊκούς, χρειάστηκε ιστορία. Δείξανε το ΒΑΡ από τα χιλιόμετρα μακριά και θολό. Πήρε το μήνυμα ο ΠΑΟΚ. Ποιος και αυτός είχε μια περίπτωση μέσα στην περιοχή την οποία ο ΠΑΟΚ TV την έθαψε. Αλλά εγώ θα μιλήσω αγωνιστικά. Αγωνιστικά έχω να πω ότι ο ΠΑΟΚ δεν με εμπνέει και έχει χάφει ψοφάλογα. Όταν λέω ψοφάλογα, εννοώ ψοφάλογα. Και είναι άξιο απορίας με τον Σαββίδη. Μια ζωή να του φέρουν χάλια χαφ. Δεν του φέρουν ποτέ καλά χαφ. Τώρα, στο κομμάτι του center for, δεν έχει το εύκολο γκολ από το center for όπως το είχε με τον, με τον Κοτσίδα. Ο Ακπομπ και ο Ζάμπα ακόμα περιμένουμε την ατομική του άνοδο. Ο Πέλκας φαίνεται διανύει μια σεζόν η οποία θα είναι μέτρια. Έχει θέματα ο ΠΑΟΚ και στο βιολογικό κομμάτι. Και παίζει με ένα 4-4-2 εξουθενωτικό, το οποίο στις πρώτες 4 επίσημες εμφανίσεις της ομάδος έδειξε ότι ο ΠΑΟΚ μετά το δεύτερο ημίχρονο, από το 60 λεπτό, είναι σαν το ψοφάλογο. Ο Ολυμπιακός δεν βρήκε τον αντικαταστάτη του Φορτούνη οπωσδήποτε. Ο Βαλμποενά είναι καλός παίκτης, αλλά Φορτούνης δεν είναι και δεν ξέρω και στα 35 του αν θα μπορέσει να πούμε να βγάλει ολόκληρη σεζόν. Είναι ερωτηματικό. Μασούρας δεν υπάρχει. Υπάρχει ο Σέρβος εκεί, το οποίο και θα δούμε. Και ο center for είναι μέτριος. Από εκεί και πέρα όμως ο Ολυμπιακός έκλεισε τις τρύπες με ένα πολύ καλό τερματοφύλακα. Πέρσι είχε το Γιαννιώτη, φέτος κλείνει την τρύπα με τον τερματοφύλακα, το Σα, και με δύο πολύ καλά center back, τον Σεμέδο και τον Μεριά. Έκλεισε και την τρύπα με εκεί τον Εφταμινίτη, τον Κούτρι, τον οποίο πάνε να τον πουλήσουν και δεν μπορεί να τον πουλήσουν, αν τον πουλήσουν μαγιά του. Έβαλε τον Τζιμίκα εκεί, ο Μάρι είναι η δύναμη και πολύ καλού χαφ. Αν εξαιρέσω τον Μπουχαλάκη που είναι αργός, και ο Γιγέρμε και ο Καμαρά είναι πάρα πολύ καλοί και στο pressing. Και ο Γιγέρμε μπορεί να σου βγει και σαν τέταρτος και σαν πέμπτος να σου κάνει και γκολ και φάσεις. Αν κάνει γκολ ο Ποντέσε, γιατί το βλέπω σε εκπληκτική κατάσταση στο ένας μέναν, ο Ολυμπιακός θα πάρει πάρα πολλούς βαθμούς. Γενικά φέτος θα είναι πιο ντέρμπι, πιο μπρουτάλ η κατάσταση. Και επειδή θα υπάρχουν και τα play-offs, θα γίνει συναρπαστικό πρωτάθλημα. Σίγουρα ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, είναι καλύτερος από πέρσι και σίγουρα για τα πρώτα δείγματα είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι χειρότερος. Θα δούμε. Και εγώ βλέπω τον Ολυμπιακό. Σαν γιατί ο Πασχαλάκης μπορεί να έχει καλύτερα προσόντα, είναι πολύ καλύτερος κάτω από τα δοκάρια, αλλά είναι και εύκολος στο ατομικό λάθος. Οπότε δεν ξέρουμε πότε θα μας κάνει τη μαλακία. Και είναι πάρα πολύ κακός στο πίσω δοκάρι, αυτή τη μεριά του, από αυτή τη μεριά, στο αριστερό πίσω δοκάρι του, στις έντρες. Έχει θέματα τα οποία θα πρέπει να λύσει. Είναι πολύ καλός θερματοφύλακας, όμως κάτω από την εστία. Και είναι θερματοφύλακας που έχει δώσει βαθμούς σε πρωτάθλημα και Κύπρο. Δεν έχει δώσει βαθμούς ο Πασχαλάκης στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟ. Ο Πασχαλάκης λοιπόν είναι ο Πασχαλάκης της Ελλάδος, ο οποίος είναι ο πολύτιμος, ο σπουδαίος, αυτός που δίνει βαθμούς, και ο Πασχαλάκης της Ευρώπης, εκεί που δεν δίνει τίποτα.